φασιστική είναι επίσης την που εδέχτηκαν τα γραφεία του Κισκίδα, της κίνησης για την ισότητα των στήριξης και τον αντιρατσισμό. Τούτη επίθεση είναι προέκυψε από παρθενογένεση, ένα αποτέλεσμα μιας συστηματικής στοχοποίησης που τους δημοσιολογούντες, που τα πολιτικά πρόσωπα, που τα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης προς πρώτα απ' όλα τους μετανάστες και τους πρόσφυγες και δευτερευόντως προς όσους προσπαθούν να στηρίξουν, να βοηθήσουν και να διασφαλίσουν τα δικαιώματα των ανθρώπων. Η συμμαχία ενάντια στην ακροδεξιά, τον φασισμό και τον ρατσισμό δημιουργήθηκε με αφορμή τα γεγονότα που ελαβάθωρα ψυχλώρακαν και μετά και τα σχηλεμεσό, τα φασιστικά πογκρόμ που ελαβάθωραν το Σεπτέμβρη. Από ό,τι φαίνεται, ήταν η αρχή μια νέα εποχή για την κυπριακή κοινωνία, στην οποία να συνεχίσουν με τούτο το είδους τις πράξεις να στοχοποιούνται όλοι όσοι είναι αλληλέγγυοι και βοηθούν ευάλωτες ομάδες σε συμπροκειμένοι στους πρόσφυγες και τους μετανάστες. Γι' αυτό ως συμμαχία κάνουμε κάλεσμα σε όλων των προοδευτικών κόσμο, σε κάθε δημοκράτη πολίτη που αντιλαμβάνεται την επικινδυνότητα αντίον των πρακτικών και αντιλαμβάνεται το κλίμα των εχθρικών που έχει δημιουργηθεί στην κοινωνία, να συμπορευτεί, να κάνει ό,τι μπορεί ο καθένας που το δικό του μετερίζει για να προστατεύσουμε τούτους τους ανθρώπους και σε πρώτη φάση και δευτερευόντως για να αναδείξουμε το πόσο έντονα έχει διαχυθεί μέσα στην κοινωνία η μυσαλλοδοξία, η ξενοφοβία, ο ρατσισμός, τα οποία πλέον κανονικοποιηθήκαν στην καθημερινότητα μας, στον τρόπο που εκφράζονται οι πολιτικοί, στον τρόπο που εκφράζονται τα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης. Κάνουμε την αστυνομία να διερευνήσει διεξοδικά των συγκεκριμένων περιστατικών, να εντοπίσει, να βρει τους ενόχους και να τους τιμωρήσει παραδειγματικά ως πρώτο βήμα για όλα όσα συμβαίνουν στο τελευταίο στην κυπριακή κοινωνία. Ευχαριστούμε ξανά όλους που είσαστε εδώ και καλή συνέχεια. Κάτω τα χέρια! Από την Κίσα! Ούτε Λευκοσία! Ούτε Λευκοσία! Τσάκισε τους φασίστες σε κάθε γειτονιά! Ούτε Λευκοσία! Ούτε Λευκοσία! Τσάκισε τους φασίστες σε κάθε γειτονιά!